Την έναρξη συνομιλιών με τους φοιτητές που βρίσκονται στους δρόμους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ. Οι συνομιλίες θα αρχίσουν την Τρίτη και θα τις συντονίσει Πρίτανης Πανεπιστημίου. Θα διαρκέσουν 2 ώρες και θα μεταδοθούν ζωντανά από τη τηλεόραση. Μαζί με τους διαδηλωτές όμως έχει επιστρέψει και η ένταση στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ. Άνδρες της αστυνομίας κινήθηκαν με γκλόπ και σπρέι πιπεριού κατά διαδηλωτών που επιχείρησαν να επανατοποθετήσουν οδοφράγματα στην συνοικία Μονγκ Κοκ. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να αμυνθούν με τις ομπρέλες τους που έχουν γίνει σύμβολο της κινητοποίησης. Καταγγέλουν πως οι αρχές τους αντιμετωπίζουν με μεγάλη σκληρότητα. Η αστυνομία προφυλάκησε για λίγες ώρες φωτογράφο του πρακτορείου Getty Images. Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε την κράτηση της φωτογράφου και ζήτησε να τερματιστεί ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις διαδηλώσεις. Hey, just don't touch it. Just don't touch it.